Η σημερινή εικόνα στο πρακτορείο της ΔΕΗ στην Αμαλιάδα ήταν η απάντηση προς τη διοίκηση της εταιρείας σχετικά με την πρόθεσή της να κλείσει το συγκεκριμένο κατάστημα. Την ώρα που ο Δήμος Ήλιδας και οι φορείς της πόλης πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ουρές σχηματίζονταν μπροστά από τα ταμεία και τα γραφεία των υπαλλήλων. Πολίτες, πελάτες της ΔΕΗ που ήθελαν να εξυπηρετηθούν είτε για την πληρωμή των λογαριασμών είτε για τη διεκπαιρέωση κάποιου αιτήματός τους. Ο Δήμος Ήλιδας και οι φορείς της Αμαλιάδας είναι έτοιμοι να δώσουν σκληρή απάντηση στην περίπτωση που προχωρήσει στην εφαρμογή των προθέσεών της η διοίκηση της ΔΕΗ. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι αύριο θα ενημερωθεί πάλι ο κύριος Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν, αλλά μας είπαν προχθές, δηλαδή προχθές άφησαν ένα περιθώριο ότι θα το συζητήσουν και με την πρόταση που τους κάναμε εμείς, πιθανότατα άφησαν ένα ενδεχόμενο να μην κλείσει το υποκατάστημα. Αλλά φαίνεται όταν φύγαμε εμείς η απόφαση που πήραν ήταν να το κλείσουν, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά. Να έχει ξεκινήσει ένας διάλογος και η μία πλευρά να έχει λυμμένη την απόφαση και να μαζεύει το αρχείο του.